Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην 5η διαδικτυακή εκδήλωση της Σχολής Γονέων Κατερίνης. Σας καλωσορίζουμε ένα ολοκένουργιο σήμα, το οποίο φτιάχτηκε προχθές από την Δύο Τηλεόραση, την οποία την ευχαριστούμε κιόλας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη ξεκινήσει μία σειρά 11 εκδηλώσεων αφιερωμένες στο 1821, στα 200 χρόνια από την εθνική μας πάλι γενεσία. Ήδη την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε σύνδεση με τη Μόσχα, τη χιονισμένη Μόσχα, με την κυρία Νικολάου, όπου μας μιλήσανε για τον αγώνα του ελληνισμού της Ρωσίας, των ομογενών της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση. Συνεχίζουμε στη δεύτερη μας εκδήλωση με δύο εξαίρετους ομιλητές, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το 1821 μέσα από τις πηγές τους. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Γκιουλέκας εδώ και 35 χρόνια έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ιστορία. Ειδικά στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης υπάρχει η ιδιωτική του συλλογή. Είναι εξαιρετική, σας προτείνω όσοι δεν την έχετε επισκεφτεί να την επισκεφτείτε. Συγγράφει το βιβλίο το 1821 μέσα από τις πηγές του και είναι και αφορμή της σημερινής μας εκδήλωσης, το οποίο θα παρουσιαστεί το Φεβρουάριο του 2021. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος λίγο νωρίτερα, το 2015, είχε εκδώσει ένα βιβλίο, αρκετά βαρύ θα έλεγα κύριε Γκιουλέκα, 2,5 κιλά νομίζω, έτσι δεν είναι, το βιβλίο «Ελληνοτουρκικές σχέσεις». Το 2015 το παρουσιάσατε, μια μελέτη ετών, να μην πω δεκαετίας. Και έτσι λοιπόν, έχοντας αυτές τις προγραμμινές, τους καλέσαμε να μας... Κάτι ακούγεται. Ήταν από το βίντεο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκιουλέκα, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των πολιτικών επιστημών και δημοσίου δικαίου του ΑΠΘΙΔΑ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ποινικό δίκαιο και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο συνταγματικό δίκαιο στην έδρα της πολιτικής ιστορίας. Άσκησε δικηγορία επί 20 χρόνια με ειδίκευση στο ποινικό και εμπορικό δίκαιο και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επί 27 χρόνια εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης, αρχισυντάκτης, διευθυντής ειδήσεων και αρθρογράφος σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Διατέλεσε υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, αρμόδιος για τον τομέα της διαβίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014. Επίσης διατέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, γραμματέας, προγράμματος και τομεάρχης δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γκιουλέκα, καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορομπίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Συρίγο. Κάνουμε μια έτσι τριγωνική ένωση τώρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Με έδρα βέβαια την Κατερίνη όπου λειτουργεί και αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνετε εδώ και τόσα χρόνια. Και ειλικρινά συγχαρητήρια γιατί όλα αυτά τα χρόνια επιμένετε σε δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατάτε πολύ υψηλά το επίπεδο. Έχω δει τους ομιλητές που έχετε προσκαλέσει ως τώρα και έχω δει έτσι και κάποιες ομιλίες και πραγματικά σας συγχαίρω, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Και δεύτερον, τα θέματα τα οποία επιλέγετε είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Και χαίρομαι γιατί, αν το θέλετε, κόντρα σε αυτό το οποίο συνήθως είναι η παγίδα πολλών οι οποίοι ασχολούνται με την ενημέρωση και τη δημοσιότητα, να ασχολούνται μόνο με θέματα επικαιρότητας. Εσείς ασχολείστε με κάτι σήμερα και μας καλέσετε εδώ να μιλήσουμε για τα 200 χρόνια που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Ξεκινά το 2021. Τα 200 χρόνια από την παλιγενεσία, από τον αγώνα μας για την ανεξαρτησία. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, ήμουν πάντοτε εκείνης της σχολής που έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι ένα μουσιακό είδος, που κάθε φορά που έρχονται κάποιες επέτειοι, ξέρω εγώ, ξεσκονίζουμε από το ράφι τις μνήμες, το γιορτάζουμε με πανηγυρικούς, με πομπόδεις εκφράσεις, παρελάσεις και ξεχνάμε την επόμενη μέρα τι συνέβη. Κυρίως βγαίνουν διδάγματα από όλα αυτά. Και βεβαίως η ιστορία είναι ζωντανή. Γράφεται ως τις μέρες μας. Σας το λέω γιατί στα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας
Ασχολήθηκα αρκετά με την παράνα με την πολιτική δημοσιογραφία, το πολιτικό ρεπορτάζ. Ασχολήθηκα και με την ερευνητική δημοσιογραφία. Και δεν θα ξεχάσω ότι από τα νεότερα χρόνια της ιστορίας μας, δηλαδή από τον πόλεμο του 40, ήμουν πραγματικά τυχερός, θα έλεγα, γιατί μπόρεσα και εντόπισα στοιχεία και έφερα πολλές φορές πρωταγωνιστές να σε επαφή μεταξύ τους, οι οποίοι είχαν να επικοινωνήσουν από τον πόλεμο του 40. Συγκεκριμένα δεν θα ξεχάσω ότι κάποιος ανάπηρος πολέμου που μιλούσε για τον ανθιπολογαγό του με τέτοιο θαυμασμό για ένα παλικάρι που μου έλεγε ότι σκοτώθηκε στον πόλεμο και τα λοιπά, ενώ πολεμούσαν δίπλα-δίπλα. Τελικά δεν είχε σκοτωθεί, τον εντοπίσαμε, το φέραμε στο στούντιο, συναντήθηκαν για πρώτη φορά και ήταν φυσικά, καταλαβαίνετε, η συγκίνηση τεράστια. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί η ιστορία συνεχίζεται, γράφεται και γράφεται στις μέρες μας. Και η ιστορία του 21. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα και συμβαίνουν με την Τουρκία, θα δείτε ότι πολλές φορές έχουν πολύ βαθιές ρίζες προς τα πίσω. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία θεωρεί την Ελλάδα υπεύθυνη για το ξύλωμα του pullover που λένε, δηλαδή για την απαρχή της κατάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι τις κτήσεις τους από τότε πολλές φορές τις υπερασπίζονται ως σήμερα. Ακόμη και στην Ευρώπη είδατε ότι πρόσφατα Τούρκοι αξιωματούχοι κάναν αναφορές ότι κάποτε φτάσανε μέχρι τη Βιέννη οι Οθωμανοί, οι πρόγονοί τους, και ο Ερντογάν με τον νεοοθωμανισμό του πάντοτε κάνει αναφορές σε εκείνες τις ένδοξες για αυτούς περιόδους. Το λέω λοιπόν αυτό για να αποδείξω ότι δεν είναι απλώς έτσι μια μουσιακού τύπου συζήτηση αυτή που κάνουμε, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, εκτός από το ηρωικό, το ένδοξο που υπάρχει ούτως ή άλλως στο 21, είναι σημαντικό να δει κανείς και το 21 με μια άλλη ματιά. Συνήθως, όταν μιλάμε για το 1821, τις περισσότερες φορές ανακαλούμε στη μνήμη αυτά που διδαχτήκαμε στη σχολική μας περίοδο, στην ιστορία του σχολείου ή αυτά που διαβάσαμε στην πορεία της ζωής μας σε διάφορα συγγράμματα, ιστορικά κτλ. Το 21 όμως έχει τεράστιες πτυχές της ιστορίας του που δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, γιατί βέβαια το 21 είναι μία περίπου δεκαετής περίοδος. Έχει ξεκινήσει από την έναρξη της Επανάστασης και λίγο πριν από αυτά που έγιναν στις παραδουνάβιες χώρες και φτάνει μέχρι και την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τον Καποδίστρια, και μετά μπαίνουμε πια στην υπόλοιπη περίοδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δεκαετή περίοδο, πολύ μεγάλη περίοδο, όπου εκεί υπάρχουν κυριολεκτικά γεγονότα μοναδικά που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διδαχθούμε εύκολα, εκτός αν κάποιος προσπαθήσει να ερευνήσει το 21 και αρχίσει και διαβάζει συγγράμματα διάφορα κτλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ανατρέξει κανείς στις πηγές του 21. Και το βιβλίο που αναφέρατε, ότι ετοιμάζουμε τώρα, έτσι με μια μεγάλη ερευνητική ομάδα, ένα βιβλίο που το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια, είναι ένα βιβλίο που έρχεται όχι να συμπληρώσει αυτά που έχουν γραφεί για το 21 από έγκριτους ιστορικούς. Εξάλλου αυτό είναι η δουλειά των ιστορικών. Εγώ δεν είμαι ιστορικός, είμαι ερευνητής της ιστορίας. Αλλά έρχεται να παρουσιάσει το 21 με έναν τρόπο που δεν το έχουμε διαβάσει, αν το θέλετε, ή δεν το έχουμε μελετήσει ως τώρα. Να το παρουσιάσει μέσα από τις πηγές του. Τι εννοούμε? Οι εφημερίδες του 1821, τα μονόφυλλα και οι προκηρύξεις του 1821, και συμπληρωμένο όλο αυτό από τα απομνημονεύματα των ίδιων των πρωταγωνιστών του 1921. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πέρα από την ασφάλεια της ιστορίας που γράφεται πάντοτε εμψυχρό και σε απόσταση από το γεγονότα, να διαβάσουμε τι γινόταν τότε. Τι γράφανε τότε οι σύγχρονοι του 21, οι άνθρωποι που φτιάξαν το 21, οι Έλληνες και οι φιλέλληνες,
Γιατί σας είπα για τις εφημερίδες. Πρέπει να ξέρετε ότι το 21 κυκλοφορούσαν εφημερίδες στην Ελλάδα. Βεβαίως όχι εφημερίδες όπως εννοούμε σήμερα, αλλά κατά κάποιον τρόπο με πολλά κοινά με τις σημερινές εφημερίδες, γιατί είχαν συνδρομητές. Οι εφημερίδες αυτές ενημέρωναν τον υπόλοιπο κόσμο και τον υπόλοιπο κόσμο έξω από τα σύνορα. Ενημέρωναν τους Ευρωπαίους, ενημέρωναν τους Αμερικανούς, τις ενωμένες επαρχίες της Αμερικής, όπως λεγόταν τότε, για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα και συνέβαλαν με την μετάδοση των πληροφοριών αυτών στο να μεταστραφεί το κλίμα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη που τότε επικρατούσε η Ιερά Συμμαχία και ο σκληρός Μέτερνιχ. Μην ξεχνάτε ότι το 1821 ακολουθεί τους Ναπολεόντιους πολέμους και στην Ευρώπη δεν έχουν καμία διάθεση οι κρατούντες να επιτρέψουν σε κανέναν και ούτε βέβαια σε ένα μικρό έθνος όπως το έθνος των Ελλήνων να διασαλεύσει την καθεστική ατάξη. Έτσι λοιπόν βλέπουν με πάρα πολύ καχύποπτη ματιά κάθε κίνημα και βέβαια τους Έλληνες κάποιοι τους αποκαλούν αποστάτες. Αποστάτες από τι? Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ δεν υπήρξαμε ποτέ εμείς μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατακτημένες χώρες ήταν όλες αυτές, και μέχρι να μεταστραφεί το κλίμα περνάει καιρός. Εκεί λοιπόν οι εφημερίδες κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και εκεί οι εφημερίδες μεταφέρουν όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, τα ολοκαυτώματα, τη σφαγέ, όπως επίσης μεταφέρουν και το κλίμα που επικρατεί και στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Έχω δηλαδή μια εφημερίδα και έτσι αξίζει τον κόπο. Είναι μια εφημερίδα ενός φιλέλληνα. Είναι του Ιωάννη Ιάκωβου Μάγερ. Ήταν Ελβετός. Ήρθε το 1821 στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Είχε σπουδάσει ιατρική, δεν την είχε τελειώσει. Πήγε στο Μεσολόγγι, συνεπαρμένος από όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε κτλ. Εξέδωσε την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά. Είναι αυτή εδώ η εφημερίδα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τη διαβάσει έτσι η κάμερα τώρα που χρησιμοποιούμε. Δεν μπορεί. Διαβάστε μας τέσσερις. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μιλούσαμε για όλα αυτά, ακούστε μία είδηση από την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά της 17ης Μαΐου του 1824 που μιλάει για την Αμερική. Βαλτιμόριον της Αμερικής, την 10η Φεβρουαρίου, του Φεβρουαρίου με ύψιλον, του 1824. Και λέει, ο ελληνικός χορός μεταξύ των παρευρεθέντων εις τον εν Βαλτιμορίο ελληνικών χωρών είναι και ο στρατηγός Δεβερό, ο εκ της Κολομβίας και ο κύριος Μουράτ, ιός του εσχάτου βασιλέως της Νεαπόλεως. Και λέει, εμβαίνουν εις την πρώτη αίθουσα, έβλεπαν έναν μεγαλοπρεπή σταυρό της Ανατολικής Εκκλησίας, εσχηματισμένον από διαφανή φυτά και ιστάμενον στο μέσο του δυτικού της αιθούσης. Και εκεί κυριαρχούσε σε υποστήριγμα ο Ανδριάς του Μπότσαρη, του ήρωος της Ελλάδος, ο οποίος εσχάτος πολεμών εν σώμα Οθωμανών εν δόξος εφωνεύτη. Είχαν στήσει μια προτομή του Μάρκου Μπότσαρη και στη Βαλτιμόρη λοιπόν κάνανε έναν χορό όπου υπήρχε ένας μεγάλος σταυρός της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, της δικής μας Εκκλησίας, και εκεί μέσα οι φιλέλληνες μαζεύονταν και τιμούσαν τους επαναστατημένους Έλληνες. Και έχει εξαιρετική τώρα, για οικονομία του χρόνου δεν μπορώ να διαβάσω άλλο, αλλά έχει εξαιρετικές αναφορές. Όπως επίσης, επειδή μιλάμε για την ιστορία, και η ιστορία, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το ζωντανό, αξίζει τον κόπο μέσα από τις πηγές να δούμε και τις άλλες, τις σκοτεινές πλευρές του 21. Γιατί και αυτές υπάρχουν. Και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να διαβάζει κανείς μέσα στις εφημερίδες ότι μιλάνε για τον Καραϊσκάκη λέγοντάς τον ελεηνό και αποστάτη. Είναι σημαντικό να δείτε ότι μιλάνε για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μιλάω τώρα για τους μεγαλύτερους ήρωες όπως έχουμε συνηθίσει και μεγαλώνουμε μαθαίνοντας την ιστορία μας. Μιλάνε για τον Θεόδωρο. Ποιοι το είπαν αυτό? Ποιοι το είπαν αυτό? Ξέρετε, κοιτάξτε, τότε υπήρχαν δύο εμφύλιες διαμάχες. Κατά τη διάρκεια που πολεμούσαμε, δυστυχώς η Λιχόνια, αυτή η αιωπροένεια κατάρα της φυλής, είχε οδηγήσει τους επαναστατημένους Έλληνες σε φατρίες και φαγώνονταν μεταξύ τους. Ήταν η διοίκηση και ήταν και η αντιδιοικητική.
Έτσι λοιπόν γίνονται τρομερά πράγματα μέσα στον εμφύλιο του 21 και αυτά είναι σημάδια, γι' αυτό είπα για διδάγματα της ιστορίας, αυτά είναι πολύ σημαντικά για την εθνική μας αυτογνωσία. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο γιος του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, είναι στο Ναύπλιο. Η διοίκηση αποφασίζει να πάει κάποια στιγμή στο Ναύπλιο το 1824 και ο Κολοκοτρώνης κρατάει το φρούριο του Ναυπλίου και δεν το παραδίδει στη διοίκηση. Έτσι η διοίκηση πάει στο Άργος και από εκεί στέλνει στρατεύματα και πολεμά τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κολοκοτρώνης πολεμά τους διοικητικούς. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα τραγικά που συνέβησαν ταυτόχρονα με τα ένδοξα, τα οποία είναι μοναδικά, ακριβώς γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Α, σας διαβάσω από μια άλλη εφημερίδα, το Φίλο του Νόμου. Ήταν ένας άλλος φιλέλληνας, ο Ιωσήφ Κιάπε, ο οποίος ήρθε στην Ύδρα, έβγαλε την εφημερίδα «Ο Φίλος του Νόμου» και ακούστε ένα εκπληκτικό που βγάζει ανάγλυφα το τι συνέβαινε το 21. Ύδρα, 9 Ιουνίου 1824. «Αποπλείων ελπών σήμερα εξήρας από τη Σύρο, μανθάνομεν ότι η νήσος Κάσος εκυριεύθη από το τέλο, από τον στόλο του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου. Η είδηση σε δόθη στοματικός, προφορικός δηλαδή, όθεν έχειν χρίαν επιβεβαιώσεως. Ήδη δε προς το εσπέρας εξ επισήμου γράμματος βεβαιώνεται η λυπηρά αυτή είδηση. Και ακούστε, ο στόλος του Μεχμέτ Αλή, συνιστάμενος από 45 πλοία, επαρησιάστη έμπροσθεν της χώρας και εκανονοβόλη. Περιδέτας 2 ώρας της νυχτός, από ανέλπιστον μέρος, έκαμεν απόβαση στρατευμάτων. Συνεκροτήθη μάχη πεισματώδης και έγινε αιματοχυσία φρικτή. Όλοι σχεδόν οι Κάσιοι απέθανον μαχόμενοι υπέρ της πατρίδος των. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, το 21 ανάγλυφο, όπως γινόταν και όπως καταγραφόταν σχεδόν μέρα-μέρα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ακούστε μια άλλη είδηση από μια άλλη εφημερίδα. Δημόσιος παιδεία. Την ώρα που πολεμούσαν οι επαναστατημένοι Έλληνες, μοιάζονταν για την παιδεία. Γιατί? Γιατί ο πολιτισμός αυτής της χώρας είναι στο DNA του Έλληνα. Ταυτόχρονα, λοιπόν, οι επαναστάτες μοιάζονται για την ελευθερία τους, αλλά θα δείτε μέσα τον προβληματισμό τους για το πολίτευμα που πρέπει να επικρατήσει στο νέο ελληνικό κράτος. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός ότι πρέπει να τηρούνται οι νόμοι, να μην υπάρχει ασυδοσία. Και ταυτόχρονα, μέσα στον πόλεμο, μιλάνε για την ανάγκη να ιδρυθούν σχολεία και ιδρύεται το σχολείο το 1824, ακούστε. Δημόσιος παιδεία ο τίτλος. Το εν Αθήνας συστηθέν αλληλοδιδακτικών σχολείων, διασυνδρομής πολλών φιλομούσων πολιτών, εβοηθήθηκε από το συνταγματάρχη Στάνχοπ, όπως ακριβώς τα λέει, το γράφει ο Στάνχοπ ο Άγγλος, εξιδίων του με δικά του έξοδα και εξονόματος της φιλελληνικής εν Αγγλία εταιρείας. Είχε γίνει εταιρεία φιλελληνική στην Αγγλία και στέλνα χρήματα εδώ και εμείς ιδρύαμε σχολεία με αυτά. Κατά μίμηση δι' αυτού και από το Lord Guildford, όσης έστειλε πλάκας, τις πλάκες αυτές που γράφανε, ξέρετε, τα κονδύλια και το κονδύλο κονδύλο. Μαυροπίνακας. Μαυροπίνακας. Της επαχής, ναι. Και άλλα αναγκαία της μεθόδου. Και η Σαλαμίνα δε, ιερεύς της Πέτρος, λεγόμενος, χαρίζει τοποθεσία αξιόλογων για άλλας βοήθειας για να συστηθεί και εκεί αυτή η μέθοδος. Έβγε του καλού παραδείγματος του ιερέως. Γι' αυτό σας έλεγα ότι οι πηγές του 21 αξίζει όχι να μελετηθούν, ασφαλώς έχουν μελετηθεί από τους ιστορικούς, αξίζει να έρθουν και αυτές στο φως της δημοσιότητας. Και αξίζει κανείς να μπορεί να διαβάσει και το 21 μέσα από αυτά που συνέβησαν. Για να μην καταχρώμε του χρόνου, δεν ξέρω αν έχω άλλα 3-4 λεπτά ή αν έχω καλύψει το χρόνο μου, κύριε Κορομπίλη. Τα έχετε, κύριε Γιουλέκα. Εσείς θα μου πείτε. Ωραία. Λοιπόν, προχωρώ έτσι κατευθείαν. Κοιτάξτε μια άλλη εφημερίδα, Σάλπιξ Ελληνική. Το 1821 βγαίνει αυτή η εφημερίδα, η εφημερίδα Σάλπιξ Ελληνική, γιατί έχουμε τότε αρκετές εφημερίδες, και είναι στην Καλαμάτα το πρώτο έτος ελευθερίας. Και λέει «Εν Καλαμάτα έτη πρώτων της ελευθερίας 1821». Έχει εκπληκτικά γραφικά και τι έχει μέσα. Την προκήρυξη του Υψηλάντη στο πρώτο της Φύλο, που κυκλοφορεί ο Υψηλάντης με ένα τυπογραφείο που του έχουν στείλει από τη Ρωσία. Υπάρχει μια καταπληκτική αφήγηση που λέει «Στείλανε με τρία μουλάρια, φορτωμένο ένα τυπογραφείο, έστειλαν στον Υψηλάντη οι Ρώσοι και εκεί τύπωνε στο Ιάσιο
τις προκηρύξεις, τις παραδουνάβιες χώρες. Εκεί λοιπόν τύπωσε και μία προκήρυξη, την οποία δημοσιεύει αυτή η εφημερίδα που σας διαβάζω. Μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος. Και είναι η προκήρυξη που ο Ιψηλάντης κυκλοφορεί και καλεί τον κόσμο να προχωρήσει. Ή δείτε εδώ, ας πούμε, στο 1822 στην Κόρινθο, η προσωρινή... Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη, αυτό είναι η πρώτη διακήρυξη της Επαναστάσεως. Η πρώτη διακήρυξη, αυτό που λέει ο κύριος Λίγος. Και είναι, υπάρχει έντυπη και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο βιβλίο που σας έλεγα, κύριε Κορομπίλη, θα βάλουμε αυτούσια τα κείμενα, αυτό εδώ, κοιτάξτε ένα άλλο. Προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, είναι του 1822. Όλα αυτά είναι μέσα ηθική αμοιβή τιμής προς τους νομοδότας της Ελλάδος, οι άνθρωποι που νομοδοτούν. Αυτά λοιπόν αξίζει τον κόπο να έρθουν στη δημοσιότητα, να τα δει κανείς, να τα διαβάσει κανείς. Βέβαια το υλικό είναι τεράστιο, άρα πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή. Αυτό κάνουμε τώρα με την ερευνητική ομάδα στην οποία προείσταται ο καθηγητής των Βυζαντινών Σπουδών, ο κύριος Λεοντιάδης. Μας κάνει την τιμή και μας βοηθάει και μαζί με εξαιρετικούς φίλους δουλεύουν, γιατί μόνος μου δεν θα μπορούσα όλο αυτό το υλικό να το επεξεργαστώ όπως θα έπρεπε. Θα ήθελα χρόνια πολλά να το κάνω. Ήδη δουλεύουμε 1,5 χρόνο πάνω σε αυτή τη δουλειά και αυτό το υλικό έχει συγκεντρωθεί με μια προσπάθεια, όπως είπατε, 35-40 χρόνων. Αξίζει όμως μέσα από εκεί να βγει ένα άλλο 21, όχι ένα άλλο, αυτά που ξέρουμε θα βγουν, αλλά ένα άλλο με την έννοια ότι θα βγει το 21 όπως τότε παρουσιάστηκε μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι κάναν το 21. Ξέρετε, υπάρχουν επιστολές του Κολοκοτρώνη. Και αν διαβάσετε το γέρο του Μοριά, πόσο παραστατικά, τις δημοσιεύουν οι εφημερίδες εποχής, πόσο παραστατικά παρακινεί τους Έλληνες να ξεκινήσουν τον αγώνα. Ο Καραϊσκάκης, αυτά που σήμερα, και λυπάμαι που θα το πω, πολλοί αναθεωρητές της ιστορίας, έχουμε μιλήσει για τον κύριο Συρίγο πολλές φορές για αυτό το θέμα, προσπαθούν να περάσουν ένα άλλο μήνυμα. Και θα έλεγα ότι βεβαίως πρέπει να ξέρουμε την ιστορία όχι στρογγυλεμένα, όχι μόνον ωρεοποιημένη, αλλά να δούμε και τις μελλονές τιμές, όπως σας είπα, ας πούμε, για τον εμφύλιο πόλεμο. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει κανείς σίγουρα να δει μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα, τώρα παίρνω παράδειγμα αυτά που σας έλεγα από τις εφημερίδες, από τις προκηρύξεις και τα λοιπά, πόσα ηρωικά συνέβησαν το 21, πόσα ολοκαυτώματα σαν αυτό της Κάσου συνέβη και βεβαίως να διαβάσει αυτά που οι ίδιοι οι Έλληνες λένε για τον τρόπο με τον οποίο ξεσηκώθηκαν για να μπορέσουν να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Θα προσπαθήσω λίγο, κλείνω με αυτό, να σας διαβάσω το γιατί σηκώθηκαν οι Έλληνες. Ένα άλλο, ας πούμε, για τον εμφύλιο. Λέει, οι αντάρτε και αντιδιοικητέ, Νικηταράς, ο Νικηταράς, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, Κολιόπουλος και Γενναίος Κολοκοτρώνης, οι οποίοι από τα Σοκτώ τρέχοντος απετόλμησαν να έμβωσιν εις τα πέριξ χωρία του Άργους, αφού πεισματοδός και με ζημία τον υπέμειναν τας προσβολάς του στρατεύματος της διοικήσεως, πολεμούσαν με το στράτευμα της διοίκησης, θες νικηθέντες κατά κράτος εις την συγκροτηθήσαν μάχη, εβιάστησαν αφήγωσιν από τα χωρία, φωνευθέντων και πληγωθέντων εξ αυτών περίπου τον 20. Αυτό είναι η άλλη πλευρά δυστυχώς. Γι' αυτό μίλησα για την εθνική αυτογνωσία. Την ώρα που πολεμάμε τον Τούρκο, ταυτόχρονα δυστυχώς πολεμάμε και μεταξύ μας. Ευτυχώς αυτό το οποίο επικράτησε δεν ήταν οι άσχημες πλευρές, που υπήρξαν κι αυτές, αλλά ήταν πραγματικά αυτό το πνεύμα που, όπως σας είπα, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Θα το διαβάσω αργότερα λίγο, μόλις το βρω, για να μην καθυστερώ, όπου θα δείτε ωραία μέσα τι ακριβώς κυριαρχούσε στους Έλληνες. Έλεγε μέσα ότι εμείς οι χριστιανοί, οι Έλληνες που μας φάζουν για τη θρησκεία μας, για του Χριστού την πίστη μας, οι Αγαρινοί, οι Οθωμανοί, ξεσηκωθήκαμε και πήραμε τη μάχαιρα για να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας, για να μην ζήσουν τα παιδιά μας τα ίδια πράγματα. Και θα δείτε μέσα, βέβαια, φοβερές στιγμές από την έξοδο του Μεσολογγίου του 1826,
όπου ανάμεσα στους άλλους σκοτώθηκε και ο εκδότης της εφημερίδος που σας έλεγα των Ελληνικών Χρονικών, ο Ιάκωβος Μάγερ, μαζί με την οικογένειά του, χάθηκε στην έξοδο. Από τότε δεν τον ξαναβρίσκουμε. Θα δείτε μέσα πραγματικά τις στιγμές εκείνες που δικαιολογούν αυτό που λέμε το ένδοξο 21, την ηρωική μας επανάσταση, ότι ήταν πραγματικά η κοιτίδα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν όλα τα επόμενα. Και το 40 και το 12 έχουν την πηγή τους μέσα στον αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, στον αγώνα του 21. Υπήρχαν τότε άλλα ήθη, κύριε Γιουλέκα, και μακάρι να έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό και οι σημερινές γενιές, που πολύ το φοβάμαι. Επειδή και αναφερθήκατε στο... Σηκωθήκαμε, κύριε Κορομπίλη. Το λέει σε πάρα πολλά σημεία. Σηκωθήκαμε γιατί μας φάζανε, σηκωθήκαμε γιατί δεν αντέχαμε, σηκωθήκαμε για την πίστη του Χριστού μας. Τα λέει μέσα στις εφημερίδες. Όταν πρωτοεπισκέφθηκα τη Βουλή, το Σύνταγμα, τη Βουλή των Ελλήνων, πρώτη φορά με τον μακαριστό Παπαγιώργη Μεταλλινό, μου έδειξε, πριν 20 χρόνια περίπου, στην προθήκη της εισόδου της Βουλής, το βιβλίο των απομνημερωμάτων του Μακρυγιάννη. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ακόμα αυτή η προθήκη. Και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Κώστα, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες την ελευθερία. Γι' αυτά πολεμήσαμε οι προγονείς μας. Δεν ξέρω, πράγματι υπάρχει αυτή η προθήκη με τα απομνημονέματα, το βιβλίο του Μακρυγιάννη. Πέρυσι που ήρθα ξανά στη Βουλή, έψαξα να το βρω, δεν το βρήκα. Δεν ξέρω αυτή τη δεκαετία. Όχι, αλλά σε πάρα πολλά σημεία, θα σας το πει και ο κύριος Συρίγος, σε πάρα πολλά σημεία της Βουλής υπάρχουν πολλοί πίνακες από την Επανάσταση. Υπάρχει ένας μεγάλος πίνακας από την ορκομοσία των οπλαρχηγών στην Αγία Λαύρα, έξω από την αίθουσα της Γερουσίας. Υπάρχουν ούτως ή άλλως στην αίθουσα, την παλιά αίθουσα του Θρόνου, όπως λέγεται, εκεί που ήταν ο Όθωνας, υπάρχουν οι κεφαλές των μεγάλων ηρώων του 21, ανάμεσα στους οποίους ο Καραϊσκάκης που το λέει Καραΐσκο, ο Τσαμαδός, ο Τομπάζης, ο Κολοκοτρώνης κτλ. Και πάρα πολλοί άλλοι πίνακες από την εποχή εκείνη. Ωραία. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Συρίγο, να θυμίσω, όπως είπατε, η Επανάσταση ξεκίνησε από το Ιάσιο και τότε ο ανθός των Ελλήνων που σπουδάζαν στο εξωτερικό, ο περίφημος Ιερός Λόχος, πράγμα το οποίο αμφιβάλλω αν θα γίνεται στις μέρες μας, συγκεντρωθήκανε και δώσανε την τελευταία ρανίδα του αίματό τους. Πολεμήσανε για την πατρίδα μας και αφήσαν τα οστά τους στο Δραγατσάνι. Εδώ σας δείχνω μερικές φωτογραφίες από το Δραγατσάνι. Διαβάτα άγγελων ότι ενθάδεκη ήμεθα υπερελευθερίας αγωνισάμενη και στα ρουμάνικα κάτω. Αυτός είναι σε ένα κομμάτι του νεκροταφείου του Δραγατσανίου, το οποίο βρίσκεται στη Ρουμανία. Ένα κομμάτι έχει δοθεί στην ελληνική πρεσβεία. Βλέπετε τα ελληνικά χρώματα, το μνημείο και η τάφη των Ελλήνων. Άλλη μία άποψη. Το οποίο το μνημείο αυτό ηγέθηκε το 1885 εις μνήμη των Ελλήνων ιερολογητών και των Ρουμάνων συντρόφων, των αγωνισαμένων εντάφτα και πεσόντος υπερελευθερίας, ανακαινίστηκε υπό τις κυβερνήσεις της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας το 1975 και εδώ είναι η είσοδος στο κημητήριο και εδώ πέρα κλείνω, είναι ένα μήνα πριν την Επανάσταση, 22 Φεβρουαρίου, η πλακέτα, η μαρμάρινη που υπάρχει απέναντι από το μοναστήρι των Τριών Ιεραρχών, όπου εκεί ευλογήθηκαν τα όπλα και ουσιαστικά δώσανε το χρήσμα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη να ξεκινήσει την Επανάσταση. Mm-hmm. Κύριε Συρίγο, ο λόγος σε εσάς. Δύο σύντομα στοιχεία του βιογραφικού σας. Είναι ο κύριος Συρίγος αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγει βουλευτής πρώτης Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ για το Συμβούλιο της Ευρώπης και ως δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιος για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια και ως Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν αρμόδιος για τους Ελληνόπαιδες εξωτερικού και τους Μουσουλμανόπαιδες στη Θράκη. Έχει βραβευθεί το 1992 από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία του σχετική με την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής φοιτητείας τιμήθηκε με έπαινο από το 4ο Στόμα Στρατού στη Θράκη για υπηρεσίες προς τη μειονότητα της Θράκης και με έφημο μνήμα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για τη συνεισφορά του στη δημιουργία
του πομακικού ελληνικού λεξικού. Έχει γράψει βιβλία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το αναφέραμε, το 2015. Το Κυπριακό, τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι μέλος Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Είναι έγκαμος, πατέρας τριών τέκνων. Κύριε Συρίγο, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Κύριε Κοροπήλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη συμμετέχω για μπράτη σχολή γονέων. Είναι όντως φαινόμενο αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, 32 χρόνια πλέον. 32, είμαστε στο 32. Τα τελευταία 32 χρόνια, πραγματικά φαινόμενο. Θερμά συγχαρητήρια. Μεγάλη τιμή που μαζί με τον κύριο Γιουλέκα, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής στην οποία συμμετέχω, Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Το επισκέφθηκα πριν από 2 χρόνια το μουσείο στην έδρα του Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει συλλέξει με απίστευτη υπομονή και τύχη, μπορώ να πω από ένα σημείο και μετά, καταπληκτικά πράγματα από τον αγώνα του Δευτέρου Παγκοσμίου, από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Έχει βρει, θυμάμαι, με έχει εντυπωσιάσει, είχε βρει ακόμη και μία θήκη που είχε όλες τις διαταγές που είχαν δοθεί από το επιτελείο προς τους αξιωματικούς που ήταν στις μονάδες που πολεμούσαν και για κάποιο περίεργο λόγο γλίτωσε και έφτασε στα χέρια του κάποια στιγμή. Βέβαια, αυτό δείχνει και πολύ μεράκι για μωρές να το κάνεις αυτό. Συλλέκτης 35 χρόνων. Συλλέκτης 35 χρόνων. Δεν είναι λίγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαβάζοντας το φύλλο των Βρετανικών Times στο Λονδίνο, 5η 26 Απριλίου 1821. Προσέξτε, 26 Απριλίου 1821. Επειδή οι Βρετανοί ακολουθούν το νέο ημερολόγιο, πρέπει να αφαιρέσουμε 13 ημέρες, οπότε αντιστοίχως για μας είναι 13 Απριλίου του 1821. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι τότε δεν υπήρχε τηλέγραφος. Τα νέα προέρχονταν κυρίως από εμπορικά πλοία τα οποία μετέφεραν πληροφορίες τι γινόταν και σας διαβάζω το κειμένο. Οι χθεσινές εφημερίδες του Αμβούργου φέρνουν στο φως μια πλειάδα λεπτομερών ειδήσεων που αναφέρεται στην εξέγερση των Ελλήνων. Οι ελλιπές επιτόπιες πληροφορίες που διαθέτουμε μας εμποδίζουν να διακρίνουμε ποιες από αυτές τις ειδήσεις είναι αυθεντικές ή σε περίπτωση που είναι αυθεντικές, πόση πραγματική σημασία πρέπει να τους αποδοθεί. Φαίνεται ότι οι Έλληνες άρπαξαν από τους Τούρκους κοντά στο Γαλάτσι 13 εμπορικά πλοία και συναπεκόμισαν λάφυρα υψηλής αξίας. Παράλληλα παρέχει πληροφορία με την οποία ο πρίγκιπας Ψηλάντης βαδίζει προς το Δούναβι με ομάδα μόνο 3.000 ανδρών με 2 κανόνια. Προφανώς πρόκειται περί εξαιρετικά ισχυρής βάσεως για να μπορέσει να ξεκινήσει αποτελεσματικός πόλεμος εναντίον της κρατεάς εξουσίας της Τουρκίας. Επιπλέον, οι Τούρκοι επί αιώνες απέδειξαν ότι είναι καλύτεροι πολεμιστές από τους Έλληνες ήλωτές τους, όχι δούλους, ήλωτες στο αγγλικό κείμενο. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι η βλακώδης αντιπάθεια που τρέφουν οι Οθωμανοί προς οποιαδήποτε αλλαγή καθιστά σχεδόν αδύνατη τη διόρθωση της αυτοκρατορίας τους. Έτσι φτάσαμε στην Ελληνική Επανάσταση. Οι οπλισμένοι Έλληνες δεν αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, αλλά εσωτερικό εχθρό. Και συνεχίζει το κείμενο, λέει διάφορα, λέει πληροφορίες για τον αποκεφαλισμό προκρήτων κτλ. Και καταλήγει στο εξής σημείο. Εάν οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσουν την ελευθερία τους και να τη διατηρήσουν, ποιος θα μπορούσε στο χριστιανικό κόσμο να μην τους ευχηθεί να είναι ελεύθεροι? Εάν όμως η απελευθέρωσή τους από την Τουρκία τους μετακινήσει απλώς υπό κάποια άλλη δύναμη, τότε δεν είμαστε εμείς ανάμεσα σε αυτούς που θα τους συγχαρούν για τη μετάβαση από μια εφήμερη αν και βάρβαρη κατάσταση προς μια λιγότερο βαριά αλλά πιο μόνιμη δουλεία υπό χριστιανούς αυτή τη φορά. Αναφέρω αυτό το κείμενο διότι το κείμενο έχει γραφεί τις πρώτες ημέρες επαναστάσεως και αποτυπώνει την αντίληψη της Βρετανίας για το τι συνέβαινε τα τεκτενόμενα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
είναι εσωτερική τους υπόθεση. Και εμείς θα θέλαμε να απελευθερωθούν, αλλά όχι να περάσουν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, λέει περίπου ευθέως. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας διευκολύνει να καταλάβουμε τη σημασία των πηγών, πώς αντιλαμβάνονταν εκείνη τη χρονική στιγμή τα γεγονότα. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω και ένα άλλο κείμενο, το οποίο αναφέρεται σε ένα περιστατικό από αυτά τα μικρά περιστατικά του αγώνα, το οποίο όμως είναι ενδιαφέρον. 12 Μαΐου 1821. Προς τους προκρήτους των νήσων Ίδρας και Σπέτζας. Από τα πλοία του ελληνικού στόλου εκογιονάρισαν, δηλαδή περιέπεξαν, μίαν γαλλοεμπορική σημαίαν με κάποιαν αταξίαν. Δια τούτο και παραπονέθη ο κομμαντάτες της γαλλικής σκουάδρας, ο κομμαντάτες είναι ο πλοίαρχος του γαλλικού στόλου, προς τους ναυάρχους, οι οποίοι του άφηκαν κανένα ότι στο εξής δεν θέλει ακολουθήσει εταίρα αταξία. Έγραψε αυτός ο κομμαντάτες ο Γάλλος προς τη διοίκηση, ζητώντας ότι η γαλλική σημαία να είναι αβιζιτάριστος, δηλαδή να μην επιτρέπεται να ανέβεις πάνω σε πλοίο που φέρει τη Βρετανική τη γαλλική σημαία και ελευθέρα εις το εμπόριό της. Και καταλήγει το κείμενο. Σας θυμίζομαι ότι η διοίκηση θεωρεί πως η γαλλική σημαία είναι απείραχτος και ελευθέρα εις το να κάνει το εμπόριό της ακολύτως. Το Μινιστέριο των Ναυτικών, το Υπουργείο δηλαδή των Ναυτικών, σας ειδοποιεί για την απόφαση αυτή της διοικήσεως. Είναι ένα άλλο κείμενο, το οποίο δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατούσε εκείνη την περίοδο μέσα στην ελληνική πλευρά πλέον. Δεν θέλανε να πειράξουν Γάλλους, δεν θέλανε να πειράξουν Βρετανούς, δεν θέλανε να δώσουν την εντύπωση ότι είμαστε πειρατές. Και γι' αυτό δίνανε αυτές τις αυστηρές εντολές. Σημείο τρίτο. Επιστολή του Στρογκάνοφ. Ο Στρογκάνοφ είναι ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη. Γράφει την επιστολή του στις 28 Μαΐου του 1821. Και λέει: την 18η, δηλαδή τη 18η για μας, ναι, 18η Μαρτίου για εμάς, ο Σουλτάνος εξέδωσε διαταγή της οποίας σκοπός ήταν η διέγερση του εθνικού και θρησκευτικού φανατισμού των Τούρκων. Αυτή η διαταγή ανεγνώστη εις άπαντα τα τζαμιά και απετέλεσε το σύνθημα γενικού εξοπλισμού όλου του μουσουλμανικού πληθυσμού της πρωτευούσης. Πρωτεύουσα είναι Κωνσταντινούπολη. Είναι θεπομένη, 20 Μαρτίου δηλαδή, διετάχθη ο αφοπλισμός όλων των Ελλήνων και Ραγιάδων της πρωτεύουσης και περιχώρων επί ποινή θανάτου. Συνεχίζει παρακάτω. Την 29 Μαρτίου, οι γενίτσαροι, οι οποίοι επρόκειτο να βαθίσουν εις βλαχίαν, προτίμησαν να επιδοθούν εις βιοπραγίας εις την πρωτεύουσα. Βιοπραγίες είναι κατά Ελλήνων, προφανώς. Την αυτήν ημέραν έφτασε και στην Κωνσταντινούπολη η είδηση της Γενικής Εξεγέρσεως του Μωρέως. Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση με την οποία αυτά, γιατί επαναλαμβάνω δεν υπήρχαν άλλα μέσα. Αμέσως ο δραγουμάνος της Πύλης, πρίγκιπς Κωνσταντίνος Μουρούζης, υρπάγει ευθνηδίως από το γραφείο του και απεκεφαλίστης μίαν των πυλών του Σεραγίου. Ο αδελφός του πρίγκιπς Νικόλαος Δραγουμάνος του Στόλου συνελήφθη ταυτοχρόνως και η κεφαλή του έπεσε υπό τον πέλεκιν του Δημίου. Και συνεχίζει την 10η Απριλίου 1821 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος προσωπικώς ιερούργησε κατά την επίσημη νύχτα του Πάσχα. Κατά την έξοδο της ιερουργίας έλαβε την απροσδόκητη αγγελία της καθαιρέσεώς του και οδηγήθη ευθύς εις τα φυλακά του Μποστατζίμπαστη, οπότε εξήθη μετά την άς ώρας, οδηγήθη υπό συνοδεία με τα σχήρας δεμένα στη Ράχην εις τη συνοικία του Φαναρίου και εκκρεμάστη στην μεσαίαν πύλη της Πατριαρχικής Εκκλησίας. Τρεις Έλληνες Μητροπολίτες, Εφέσου, Νικοδημιδίας και Αγχιάλου, υπέστησαν το αυτό μαρτύριο εις άλλα σημεία της πόλεως.
είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να πληροφορείσαι γενικώς τι έγινε και εντελώς διαφορετικό πράγμα να το διαβάζεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας διαβάσω κάτι πιο συγκλονιστικό, το οποίο σχετίζεται άμεσα με κάτι που περιέγραψε ο κύριος Γκυλέκας προηγουμένως για το Μάγερ, για την έξοδο του Μεσολογγίου. Μιλάμε για την έξοδο του Μεσολογγίου, λέμε για την πείνα, λέμε για το ότι οι Έλληνες προτίμησαν να προχωρήσουν ηρωικά σε μια έξοδο παρά να παραδοθούν υπό οποιουσδήποτε όρους. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά μέχρι να διαβάσεις τον Κασομούλη. Θα διαβάζω. Μια μεσολογγίτισσα, Βαρβαρίνα ονομάζεται, ετελείωσε η τροφή της και μυστικά μαζί με άλλες δύο φαμελιές μεσολογγίτικες έσφαξαν ένα γαϊδουράκι μικρό, ένα πολάρι, και το εφάγασιν. Μία συντροφιά στρατιωτών κραβαριτών είχε έναν σκύλον και κρυφά κι αυτοί τον έσφαξαν και τον μαγείρευσαν. Εμαθεύτηκε τούτο. Όσο περνούν οι μέρες αυξάνει η πείνα και πάλι πλέον να θεωρείται ντροπή να σφάζουν άλογα και γαϊδούρια. Λέει ο Κασομούλης, ημέραν παρημέραν αυξάνουσα η πείνα, έπεσε και η πρόληψης και όλα. Άρχισαν να φανδών πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια. Τρεις ημέρες απέρασαν και ετελείωσαν και αυτά τα ζώα. Αφού τελείωσαν αυτά τα ζώα, ο Κασομούλης συνεχίζει. Ο Αγιομαυρίτης ιατρός, ο κύριος Στεφανίτσης, εμαγείρευσε το σκύλο του με λάδι. Ο συνεργάτης του κυρίου Μεσθενέα τυπογράφου έσφαξε και έφαγε μία γάτα. Οι στρατιώτες πλέον αυταδίασαν και αρπάζουν ονδήποτε σκύλον η γάτα βρίσκουν στο δρόμο. Εις ολίγας ημέρας ούτε γάτα δεν έμεινε εις το Μεσολόγγιο. Προσέξτε, είναι συγκλονιστικό. Είναι άλλο να λες πεινάνε και άλλο να σου λέει ο γιατρός ο μεθενίτης έσφαξε το σκύλο του και το μαγείρεψε. Οι στρατιώτες κυνηγάνε και βρίσκουνε γάτες. Συνεχίζει. Αρχίσαμε περί τας 15 Μαρτίου τις πικραλήθρες, χορτάρια της θάλασσας. Το ευράζαμε 5-6 φορές, έως ότου να βγει η πικράδα και το ετρώγαμε με ξύδι και λάδι σαν σαλάτα. Δοθήκαμε και στους ποντικούς, πλην όμως ήταν ευτυχής όστισε δύνατο να πιάσει κανένα. Βατράχους δεν είχαμε, κατά δυστυχίαν. Από την έλλειψη τροφής αύξαναν οι ασθένειες, ο πονόστομος, οι άφθες και η αρθρίτης. Και συνεχίζει και αναφέρει την επιστολή την οποία στέλνουν οι μεσολογγίτες στους οπλαρχηγούς στα γύρω υψώματα να επιτεθούν στο τουρκικό στρατόπεδο την ώρα που θα γινόταν η έξοδος του Μεσολογγίου. Λέει, μετά το σάφτας νίκας και θριάμβους, βλέποντας ότι δεν μπορούμε περισσότερο να βοηθηθούμε ούτε από τη θάλασσα ούτε από την ξηράν, αποφασίσαμε την εξονδόν μας. Όποιος αγαπάει τον Χριστόν και Θεόν και την πατρίδαν, να τρέξει και να κινδυνεύσει μαζί με εμάς. Εις τας δύο της νυχτός, εσείς να ειρηχτείτε ημένοι στο στρατόπεδο του Κουταχή, ή δε στο άλλο στρατόπεδο του Δράματι, και εμείς να πέσουμε εις τούτους όπου βρίσκονται εδώ και μας πολιορκούν. Εάν τους νικήσουμε και τους διώξουμε, μένουμε κύριοι της θέσεώς μας. Και το Μεσολόγγι είναι πάλι δικό μας. Εάν όχι, όλοι μαζί τραβούμε τον ανήφορο και πολεμώντας να γλιτώσουμε τους λαμωμένους. Εάν δεν κινηθείτε, να όψεστε, να όψεστε, να όψεστε. Αντί να υπογράψουν με τα ονόματά τους, έβαλαν τρεις φορές το σημείο του σταυρού, λέει ο Κασομούλης. Τους τρεις σταυρούς τους έκαμαν ως σημείον ότι άλλη φορά δεν ξαναγράφομεν και πρέπει να τρέξουν δια την αγάπη του στρατού. Συνεχίζει ο Κασομούλης. Η πείνα θερίζει. Ένας κραβαρίτης έκοψε κρέας από το μυρί ενός φωνευμένου και το έφαγεν. Ένας ήρωος στρατιώτης επήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Μόλις έβαλε το ποδάρι του στο κατόφλιον, πίπτιος ξεριζωμένων δέντρων κατά γης. Τον τραβώ, τον τρίβω, τον παρηγορώ για την επικείμενη φυγή μας. Θα φύγομεν, σήμερα μάλιστα τον λέγω. Εάν φύγομεν σήμερον με λέγει, ίσως βαστάξω, ιδέα αύριο θα ποθάνω. Τα λέω όλα αυτά
διότι η σημασία των πηγών δεν είναι ότι θα μας αλλάξει την εικόνα του τι συνέβη το 2021. Η σημασία των πηγών είναι ότι θα μας δώσει την πραγματική εικόνα, την αυθεντική εικόνα του τι συμβαίνει. Διότι, και με αυτό επιτρέψτε μου να κλείσω, κύριε Κορομπίλη, πιστεύω ότι το 2021 έχουμε την επέτειο των 200 ετών. Καλούμαστε να διαχειριστούμε σύμβολα. Το πρώτο πράγμα είναι ποιοι έκαναν την Επανάσταση. Την Επανάσταση την έκαναν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι δεν ήσαν ούτε πρίγκιπες, ούτε δούκες, ούτε βαρονέτοι. Ήταν κτηνοτρόφοι, κατά κυριολεξία τζομπάνιδες. Ήσαν ψαράδες, γεωργοί και αγωγιάτες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ήταν έμποροι ιερείς. Σίγουρα πάντως δεν έφεραν τίτλους ευγενίας. Αυτοί οι αγράμματοι, οι απλοί ή ολιγογράμματοι άνθρωποι, οι χωριάτες όπως τα λέγαμε σήμερα, επαναστάτησαν κατά μια πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Το δεύτερο σημείο, η Επανάσταση ήταν, είναι δική μας, την κάναμε μόνοι μας. Δεν υπήρξε κανένας να μας βοηθήσει. Η Φιλική Εταιρεία ήταν δική μας οργάνωση. Καλλιεργήθηκαν διάφορες φήμες περί Τσαωρά του Αρχής, των Ρώσων που δήθεν ήταν από πίσω, του Τσάρου Αλέξανδρου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Επανάσταση έγινε μόνον από μας. Στην πορεία μας βοήθησαν πολλοί, αλλά για να μας βοηθήσουν έπρεπε πρώτα να ξεκινήσουμε. Το τρίτο σημείο είναι γιατί πολεμήσαμε. Επειδή ακούω διάφορα τον τελευταίο καιρό, περί ουδετεροθρησκείας, περί του συντάγματος, το οποίο πρέπει να είναι ουδέτερο ως προς διάφορα πράγματα, να πω το εξής. Δεν έχουμε ως στόχο να φτιάξουμε μία ιδανική πολιτεία που είναι αδιάφορη ως προς το ποιοι είμαστε, ως προς ποια είναι η εθνική μας ταυτότητα, ως προς το ποια είναι τα πιστεύω μας ή η θρησκεία μας. Οι πρόγονοί μας ήταν Έλληνες που πολέμησαν για να φτιάξουν ελληνικό κράτος. Αυτό πρέπει να το έχουμε διαρκώς κατά νου. Τελευταίο σημείο και με αυτό κλείνω. Τι καταφέραμε? Πήραμε μία άθλια περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής Ελλάδας, όταν απελευθερωθήκαμε, ήταν καλυμμένο από Έλληνες. Το μεγαλώσαμε διαρκώς. Ο στόχος μας ήταν να περιλάβει σε καθεστώς ελευθερίας όλους τους Έλληνες. Το πετύχαμε? Όχι. Τα μεγάλα όνειρα δεν πετυχαίνουν πάντοτε. Το κυνηγήσαμε όμως επί 100 χρόνια και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Σήμερα είμαστε το πιο πλούσιο από τα κράτη που βγήκαν από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το μικρό έθνος των Τζομπάνιδων, των Ψαράδων και των Γεωργών. Το νόημα του 1821 είναι μόνο μία λέξη. Ελευθερία. Διαβάζοντας τα κείμενα του 1821, συνειδητοποιούμε ακριβώς τι έγινε. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια φράση του Φίνλεϊ. Εκείνοι, λέει, για τους Έλληνες, ήσαν μια φούχτα υπόδουλων ανθρώπων, χωρίς όπλα, χωρίς πυρίτιδα, χωρίς λεπτά, και τα έβαλαν με μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου και την εκλώνησαν και εγωνίστησαν επί 7 χρόνια, σκοτωνόμενοι, επαιτούντες πυρίτιδα, ρακένδιτοι, στα βουνά και στα σχαράδρας, και παρέδωσαν στα παιδιά τους αυτήν την γωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως τελειώσατε με την ελευθερία, βάζουμε μία φωτογραφία του Ρίγα Βαλενστινλή. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Αλήθεια, 400 χρόνια στη Νότια Ελλάδα και 500 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή την έννοια της ελευθερίας, πόσες γενιές μεγαλώσαν χωρίς να τη δούνε. Και εμείς εδώ και 200 χρόνια απολαμβάνουμε την ελευθερία. Και επειδή δεν την έχουμε χάσει, δεν εκτιμούμε αυτό το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας, που γενιές γενεών περάσαν χωρίς να είναι ελεύθεροι, χωρίς να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Κύριε Συρίγο, και με τη δική σας εισήγηση, πραγματικά νιώθουμε ότι καλύπτουμε το θέμα το οποίο, όπως προαγγείλαμε, είναι
το 1821 μέσα από τις πηγές του, έχω ένα μήνυμα από τον Γιώργο Αποστολάκο, ο οποίος είναι ξεναγός στο Μεσολόγγι. Λέει καταρχήν για το Μάγερ ότι τελείωσε φαρμακευτική εταιρεία και λέει για σας κύριε Γκουλέκα ότι έχετε πολύ δίκιο που αναφερθήκατε σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής επανάστασης. Και όπως γνωρίζουμε καλά, η διχόνοια μας και αυτά τα τρία κόμματα, το ελληνογαλλικό, το ελληνορωσικό και το ελληνοαγγλικό, κοντέψαν να μας διαλύσουν, αλλά ευτυχώς με τη θυσία του Μεσολογγίου, με τη θυσία του Μεσολογγίου του 1826, όταν οι Τούρκοι πήγανε να, στις μεγάλες δυνάμεις να πούνε αφήστε μας να τους τελειώνουμε τους Έλληνες, γιατί αυτοί δεν είναι άξιοι και ικανοί να έχουν κράτος μόνοι τους, απάντησαν, νομίζω ο Άγγλος Ναύαργος, ναι λέει, καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά τότε που σας βοηθούσαμε δεν υπήρχε Μεσολόγγι. Τώρα μετά το Μεσολόγγι έχουμε χρέος να στηρίξουμε την Ελλάδα και ευτυχώς μετά το θυσία του Μεσολογγίου... Το Μεσολόγγι μετέστρεψε όλο το κλίμα που υπήρχε στην Ευρώπη και ουσιαστικά υποδάβλησε έναν πολύ έντονο φιλελληνισμό. Υπήρχε νωρίτερα φιλελληνισμός, αλλά ήταν πολύ έντονος. Ξέρετε, συγγνώμη πήρα το λόγο έτσι, απλώς πήγαινε εδώ τα νύχτα. Για το φιλελληνισμό τον προηγούμενο, ήθελα, αξίζει τον κόπο, να σας διαβάσω τι κάνανε. Μαθαίνανε για τους ήρωές μας. Και ακούστε τώρα, στην Αγγλία ζητάνε το 1824 πάλι να πάρουν και να σπουδάσουν ένα Ελληνόπουλο και ποιον επιλέγουν. Το γιο του Μάρκου Μπότσαρη. Του φωνευθέντος Μάρκου Μπότσαρη, για τον οποίο σας έλεγα στη Βαλτιμόρη, του είχαν στήσει Ανδριάντα στα χρόνια της Επανάστασης. Ακούστε. Επιστολή του Στάνχοπ προς τον Κωνσταντίνο Μπότσαρη. Κύριε Ζάκυνθος, 14 Μαΐου, ο Βένθαμ, ο σοφότατος των νομικών και ο μεγαλύτερος αφ' όλους τους ευεργέτας του δημοσίου, με επωφέρτησε να πέμψω εις Αγγλίαν, δια να παιδευθεί με έξοδά του τον ιόν εκείνου του Έλληνος, ώστις επρόσφερε τας πλέον εφελήμους εκδουλεύσεις εις τον περιελευθερία σας αγώνα. Δια τούτος σας επικαλώ εις τον μεγάλον του όνομα να πέμψετε προς τον φίλον της Ελλάδος τον ιόν του Μάρκον Μπότζαρη. Ταύτα και μένω προς τον στρατηγόν κύριον Κωνσταντίνον Μπότζαριν, δούλος σας, Λόρδος Στάνχοπ. Και ακριβώς επειδή είπε και ο κύριος Συρίγος γιατί πολεμήσαμε, μου επιτρέπετε ένα δίλεπτο να ολοκληρώσω με δύο σημεία μέσα από τις εφημερίδες πάλι του 21. Ακούστε, αδερφοί Έλληνες, τι γράφει η εφημερίδα. Δεν μας μένει πλέον άλλο μέσο δια να καταβάλλουμε τον αιμοβόρον τύφων του εχθρού μας, η μη ταχύτης και η δραστηριότης των καταυτού κινημάτων μας. Ανέστητος εις την φιλανθρωπίαν μας, υπέροφρης και αλαζόν, όταν δεν τον ενοχλώμεν γίνεται φυσικά δηλότατος εις τα σορμάς μας και συστέλει τα στρέμουσας αιμοχαρής χείρας του από τον τράχυλο των δεδουλεμένων ομογενών μας, όταν οι σημαίες μας θριαμβεύουν. Και επειδή κανείς αμφιβάλλει και κάποιοι θέλουν έτσι να αναθεωρήσουν τα πράγματα, σας διαβάζω την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, δηλαδή αυτοί που διοικούσαν τότε την πατρίδα όταν πολεμούσαμε, από το Μεσολόγγι και αυτή η είδηση, στις 23 Απριλίου του 24. Προσωρινή διοίκηση, ο πρόεδρος του εκτελεστικού, διακηρύττει, άνδρες Έλληνες, κάτοικοι της ελευθέρας Ελλάδος, ο ουράνιος πατήρ της ελευθερίας, ευλόγησε και κατά το περιοδικό έτος τούτο τας πράξεις του ιερού μας αγώνος και ο κρατεός του βραχίων υπερίσχυσε τα όπλα μας και αύθης κατά των ασπόνδων εχθρών της χριστιανοσύνης και του έθνους μας. Τα λένε όλα. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κανείς. Μέσα από αυτά τα κείμενα, από τον Κασομούλη που διάβαζε ο κύριος Συρίγος, μέσα από όλα αυτά που είπαν οι ίδιοι αγωνιστές, που γράψανε οι εκδότες των εφημερίδων που ήταν οι δημοσιογράφοι της εποχής, νομίζω ότι βγαίνει τόσο ανάγλυφα το πνεύμα του 21 που θα έλεγα, πιστέψτε με ειλικρινά, είχαμε κάνει μια προσπάθεια τότε στο Υπουργείο Παιδείας να γράψουμε και πάλι τα βιβλία της ιστορίας. Κάτι που με τον κύριο Συρίγο το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Άγγελε, φέρνω αυτές τις συζητήσεις και πάλι έτσι στη δημοσιότητα. Ξέρετε, θα έλεγα ότι θα αρκούσε κανείς, πέρα από όλα τα άλλα, να πάει τα παιδιά μας
και να τα διδάξει όλα τα Ελληνόπουλα ιστορία στον κήπο των ηρώων στο Μεσολόγγι. Να πάει τα παιδιά μας και να τα διδάξει στην Ακρόπολη, εκεί όπου σκοτώνονταν οι Έλληνες, στην πολιορκία της Ακρόπολης. Να πάει τα παιδιά μας και να τα φέρει στην Άουσα εδώ πάνω, στο ποτάμι, στην Αράπιτσα όπου πέφτανε μέσα ή στο Ζάλογκο και να τα διαβάσει αυτά τα ιερά κείμενα, γιατί αυτά είναι τα Ευαγγέλια του έθνους. Και από εδώ μέσα μπορεί κανείς να μάθει τι έγινε το 21. Και βεβαίως να χρησιμοποιήσει και όλα τα ιστορικά συγγράμματα για να τεκμηριώσει την ιστορία. Αλλά νομίζω είναι τόσο ανάγλυφα, κύριε Κορομπίλη, όλα αυτά, που δεν χρειάζεται κανείς να συμπληρώσει το παραμικρό. Τα λένε όλα οι ίδιοι οι ήρωες. Αναμένουμε την έκδοση του βιβλίου σας το Φεβρουάριο του 2021, κύριε Γιουλέκα, με πολύ μεγάλη χαρά. Και να μνημονεύσω, εκτός από το βιβλίο «Τα ελληνοτουρκικά» του κυρίου Συρίγου, ότι πέρυσι και λίγους μήνες μετά την κοίμηση του Σαράντου Καργάκου εκδόθηκε το τρίτο μου έργο, «Η Επανάσταση του 1821». Οπότε, εάν θα προχωρήσετε, μπορείτε να πάρετε στοιχεία και από το, θα έλεγα, κύκνιο άσμα του μακαριστού Σαράντου Καργάκου. Ασφαλώς, ο οποίος μου έκανε και τη μεγάλη τιμή 2 μήνες πριν φύγει από τη ζωή και μου προλόγησε τη δεύτερη έκδοση ενός βιβλίου για τον πόλεμο του 40. Τον είχα τηλεφωνήσει, ήταν βαριά άρρωστος, αλλά μου λέει, Κώστα μου, θέλω να το κάνω, και μου έκανε την τιμή και προλόγησε αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο για τον πόλεμο του 40. Και μετά από 2 μήνες, δυστυχώς, ας άφησε, έφυγε από τη ζωή. Το 19. Ξέρετε, σαν σχολή γονέων, τον Μάρτιο του 19, στα 30 χρόνια της σχολής, κάναμε ένα διήμερο συνέδριο και τιμήσαμε 2 ανθρώπους. Τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό και τον Σαράντο Καργάκο. Ο Σαράντος Καργάκος είχε κοιμηθεί 2 μήνες πριν. Οπότε ήρθε η σύζυγός του, η κυρία Γιάννα Καργάκο, η οποία συγκινημένη παρέλαβε το βραβείο, και μάλιστα αυτοί οι 2 άνθρωποι, ο πατήρ Γιώργιος κοιμήθηκε πριν 1 χρόνο, ο Σαράντος πριν 1,5 χρόνο, ήταν αυτοί οι 2 που τιμήσανε με 11 φορές τα 30 χρόνια την σχολή γονέων, και πραγματικά τους τιμούμαστε και ανεβάζουμε συχνά τις ομιλίες οι οποίες είναι στο διαδίκτυο. Κύριε Συρίγο. 2 σχόλια. Το ένα είναι για τον Καργάκο. Πραγματικά το βιβλίο του είναι εξαιρετικό. Δηλαδή είναι το 3ο μου έργο του. Έχει βγει με τη βοήθεια της οικογένειας Δούκα, έχει κυκλοφορήσει. Πραγματικά αριστουργηματικό βιβλίο. Τώρα, να πω κάτι. Οι Τούρκοι κατά καιρούς έκαναν κινήσεις οι οποίες έφεραν στην επιφάνεια το ελληνικό ζήτημα. Η πρώτη ήταν ο απαγχωνισμός του Πατριάρχη. Μία δεύτερη κίνηση, η οποία σόκαρε τότε την παγκόσμια, τη διεθνή κοινή γνώμη, ήταν η σφαγή της Χίου. Θέλω να πω ότι υπήρξε σειρά γεγονότων η οποία έρχεται στην επιφάνεια και η οποία οθεί τα πράγματα να ξυπνούν το φιλελληνισμό. Οι Τούρκοι δηλαδή κάνανε ό,τι μπορούσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να φέρουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα συναισθήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη σφαγή της Χίου έχουμε την εξής δήλωση της αγγλικής κυβερνήσεως. Η αγγλική κυβέρνηση οφείλει να θεωρήσει τους εξοπλίσαντας τα πλοία των Έλληνας ή ως πειρατάς ή ως εμπολέμους. Και επειδή ολόκληρον έθνος εξανιστάμενων κατά της αρχής του δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πειρατικών, ανάγκη πάσα να θεωρηθεί ως εμπόλεμων, εφόσον φυλάται τους κανόνας και ενεργεί εντός των εν τη αυτή περιστάση παραδεδεγμένων όρων. Το αναφέρω αυτό διότι έχει τη σημασία του να καταλάβουμε πώς από μια εχθρική κατάσταση διάφορα γεγονότα οθούν σιγά σιγά στο ότι οι Βρετανοί, επί παραδείγματι, ενώ μας θεωρούσαν ως κάποια στιγμή πειρατές και λέγανε είμαστε αδιάφοροι, μην πέσουν στα χέρια των Ρώσων μόνο και ας κάνουν ό,τι θέλουν, είναι εσωτερικό θέμα, φτάνουν στο σημείο 2 χρόνια μετά να μας αναγνωρίζουν ως εμπόλεμους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τεράστια σημασία κίνηση. Να κάνω και μια ανακοίνωση, μια που αναφέρατε για το πειρατικό στόλο. Πρώτα Θεό, στις 18 Ιανουαρίου του 2021, σε περίπου 1 μήνα και κάτι, θα έχουμε μια εκδήλωση
πώς φτάσαμε στο 1821, βαδίζοντας το 1821, και μάλιστα ο πλήρχος αναποστρατεία και αγαπητός φίλος ο κύριος Λεωνίδας Τσαντούλας θα μας παρουσιάσει το θέμα του, πώς ο πειρατικός στόλος, αυτός ο αυτόνομος, έγινε το πολεμικό ναυτικό της εποχής και βοήθησε τα μέγιστα στην Επανάσταση. Η Δήμητρα Γουτζιομήτρου λέει ότι εξαιρετική συλλογή του κυρίου Γιουλέκα και όλη του η προσφορά, συγχαρητήρια στους ομιλητές. Ο κύριος Δημήτρης Καρνούσκος λέει να μνημονεύουμε, να λέμε και για την επέτειο των 100 ετών από τους μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια δεν το θέμα μας, κύριε Καρνούσκο. Ο κύριος Μαρίνος Μίντσιος λέει για την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου και την αμαχία, βεβαίως αναφέρθηκε και αυτό. Κύριε Γιουλέκα, τι θα θέλατε να προσθέσετε? Έχουμε αυτό το φρόνημα που είχαν τότε οι υπόδουλοι Έλληνες μας? Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω. Αυτή η ευμάρεια, αυτός ο ευνοχισμός των ιδεωδών, των εθνικών ιδεωδών, μας έχει μαλακώσει πάρα πολύ και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να συνέλθουμε. Τι λέτε? Κύριε Κορομπίλη, θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα διαφωνήσω για τον εξής λόγο. Βεβαίως το φρόνημα πρέπει να καλλιεργείται και να σφυριλατείται. Και βεβαίως πρέπει να μιλάμε για την ιστορία μας. Και για πολλά χρόνια τα είχαμε λησμονήσει αυτά. Ήταν και λίγο παρεξηγημένο όποιος μιλούσε για όλο αυτό, όποιος μιλούσε για την πατρίδα του, για τη σημαία, για την αγάπη. Δηλαδή η φιλοπατρία που ήταν πάντοτε αρετή των Ελλήνων, κάποια στιγμή ενοχοποιήθηκε και ταυτίστηκε με ακραίες τάσεις, με εθνικισμούς και όλα αυτά τα τραγικά που ακούγαμε. Έλα μωρέ, και η σημαία τι είναι, ένα πανί, και δεν βαριέσαι, και το κάψαν και δεν το κάψαν. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να μιλάμε για όλα αυτά. Διαφωνώ όμως στο ότι εάν χρειαστεί, εάν θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε κάτι, ξέρετε, πιστεύω, γι' αυτό σας είπα για το DNA του Έλληνα, ότι ο Έλληνας γεννιέται και γεννιέται έχοντας ένα πολύ πλούσιο, μια πολύ πλούσια παρακαταθήκη, μια τεράστια περιουσία που είναι και κληρονομιά του. Είναι ιστορία του. Είναι ιστορία μας. Ο Έλληνας, επιτρέψτε μου να το πω έτσι σχηματικά, σκοντάφτει πάνω στα μνημεία και στις εκκλησιές. Από μικρό παιδί. Παίζει δίπλα σε ένα ναό. Παίζει δίπλα σε αρχαία μάρμαρα. Πηγαίνει εκδρομή σε ένα τόπο που του λένε εδώ ήταν ένα χάνι, το χάνι της Γραβιάς. Πάει παρακάτω και βλέπει έναν Αδριάντα και του λέει αυτός είναι Μακεδονομάχος. Αυτοί πολεμούσαν για τη Λευτεριά. Βλέπει ένα φουστανελά με ένα γιαταγάνι και του λένε αυτός είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι παππού σου. Θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλο το φορτίο, αλλά για να σας πω και ένα δίδαγμα από την ιστορία. Ξέρετε, επειδή μου είχαν κάνει την τιμή η Σοφία Βέμπο και ο σύζυγός της, ο Τυρταίος του 40, ο Μίμης ο Τραϊφόρος, είχαμε έτσι μία πνευματική υιοθεσία, ήμουν ένα πνευματικό παιδί τους. Κάποια στιγμή θα σας πω τι μου απάντησε ο ίδιος ο Τραϊφόρος, ο άνδρας που έγραψε το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», τον ύμνο του 1940-41, του έπου 40. Ένα βράδυ γύρισα, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα εκείνη την εποχή, θα ήμουν γύρω στα 20 άγγελε, και επειδή η σχέση ήταν έτσι μια σχέση υιική και πατρική, τον παίρνω τηλέφωνο κατά τις 12 τη νύχτα. Ήταν πολύ φρέσκος άνθρωπος ο Τραϊφόρος, παρά το γεγονός ότι απήχαμε ηλικιακά δεκαετίες ολόκληρες, πολλές δεκαετίες. Τον παίρνω κατά τις 12 τη νύχτα, δεν κοιμότανε νωρίς. Και του λέω, πατέρα μου, να σου πω, ήμουν συγχυσμένος εγώ από κάτι που είχε συμβεί με μια συντροφιά εκεί και τα λοιπά. Του λέω, είμαστε η γενιά μας, μια άχρηστη γενιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εσείς κάνατε ένα έπος το 40 και μου λέει, άκουσε γέ μου να σου πω, και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι τότε. Όπως και σήμερα βλέπεις αυτά τα σημάδια, έτσι υπήρχαν και τότε. Ξέρεις, μου λέει, από το 1922 μέχρι το 40, πάρα πολλοί γηγενείς Έλληνες ότι έλεγαν τους πρόσφυγες τουρκόσπορους. Ξέρεις πόσο έντονα ήταν τα πάθη. Ξέρεις πόσες πολλές φορές αυτά τα πάθη τα εσωτερικά μας είχαν οδηγήσει σε όλα αυτά που διδασκόμαστε από την ιστορία. Μην ξεχνάτε λίγα χρόνια πριν από τη μικρασιατική εκστρατεία και δυστυχώς την τραγωδία, την καταστροφή, είχαμε τον εθνικό διχασμό. Οι Έλληνες ήταν διχασμένοι πάλι και μοιρασμένοι στα δυο. Το 17.
Όταν το πρωί εκείνο της 28ης Οκτωβρίου η πατρίδα σάλπισε προσκλητήριο και βρέθηκαν στο ίδιο χαράκωμα το παιδί από το Αϊβαλί, το παιδί από την Πίνδο από το χωριό, το παιδί από το Κολωνάκι και όλοι μαζί πολεμούσαν τον κοινό εχθρό, γεφυρώθηκαν όλα αυτά, κουκουλώθηκαν, σβήσανε και γίναμε μια γροθιά. Θέλω να πω λοιπόν κύριε Κορομπίλη ότι δεν ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει να μιλάμε, αντίθετα, υπερθεματίζω και μπράβο, συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία που έχετε να διδάσκετε μέσα από αυτές τις εκπομπές σας, από ανθρώπους, δεν εννοώ εμένα φυσικά, εννοώ τους, αυτούς που έχετε καλέσει, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, άλλους πολλούς, όπως αναφέρατε προηγουμένως, τον αείμνηστο Σαράντο Καργάκο, τον αείμνηστο πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, φωτισμένους λαμπρούς Έλληνες, να διδάσκετε με αυτές τις εκπομπές που κάνετε. Πρέπει να μιλάμε για αυτά. Αλλά πιστεύω ότι η βαριά κληρονομιά μας, το DNA δηλαδή του Έλληνα, είναι τέτοιο που αν ποτέ χρειαστεί, και το είδαμε και πρόσφατα, κύριε Κορομπίλη, όταν τον προηγούμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο είχαμε αυτή την ιδιότυπη επιχείρηση εισβολής στα σύνορά μας στον Εύρο, είδατε ότι όλος ο ελληνισμός έγινε μια γροθιά. Και ήταν συγκινητικό όταν βλέπαμε τους κατοίκους του Εύρου, τις γυναίκες, τις ευρύτησες, να ζυμώνουν πίτες και να πηγαίνουν στα παιδιά, κυριολεκτικά τα παιδιά που ήταν στην πρώτη γραμμή, τους Έλληνες στρατιώτες, τους Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι φύλασαν τα σύνορά μας, να τους πηγαίνουν εκεί και να τους παραστέκονται, παρηγορώντας τους. Και εκείνη τη στιγμή ήταν η μάνα τους που δεν βρίσκονταν εκεί, ήταν η αδερφή τους, ήταν η γυναίκα τους, ήταν η αραβωνιαστικιά τους. Τι είναι αυτό και τι αποδεικνύει? Ότι στις δυσκολίες ο Έλληνας γίνεται μια γροθιά. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη του ελληνισμού. Να συνεπικορίσω αυτό που είπατε. Πως ξέρετε, ζω στην Κατερίνη, στη Μακεδονία. Η Μακεδονία δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο των προσφύγων μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Από το 22 λοιπόν μέχρι το 40 υπήρχε μια τέτοια διχόνοια ανάμεσα στους γηγενείς, τους ντόπιους και στους ξένους, τους πόντιους, τους Μικρασιάτες, τους Θρακιώτες. Υπάρχουν χωριά εδώ στην Πιερία όπου είχαν την εκκλησία οι ντόπιοι και δεν δεχόντουσαν να βάλουν στην ίδια εκκλησία χριστιανούς τους Μικρασιάτες. Και βλέπεις να χτίζουν Μικρασιάτες διπλανή εκκλησία για να μπορούν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όλο αυτό έληξε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν βρεθήκανε όλοι. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω έτσι. Και κάτι. Λυπάμαι γιατί ακόμη και σήμερα κάποιοι νεοέλληνες, ίσως δυστυχώς από άγνοια της ιστορίας, μιλάνε για τους Έλληνες πόντιους που ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση και από τις χώρες αυτές και χρησιμοποιούν τη φράση «Ρωσοπόντιοι», το χαρακτηρισμό. Είναι δυνατόν υπάρχουν Ρώσοι πόντιοι? Έλληνες πόντιοι είναι. Όπως οι Βορειοϋπηρώτες δεν έχουν καμιά σχέση με τους Αλβανούς. Οι Βορειοϋπηρώτες είναι Έλληνες και η μειονότητά μας στη Βόρειο Ήπειρο, ο κύριος Συρίγος τα έχει γράψει αυτά και μιλάει για αυτά και φωνάζει για αυτά, όπως οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου, της Τενέδου και της Σμύρνης, είναι ελληνική, εθνική μειονότητα αναγνωρισμένη από τις συνθήκες. Είναι ντροπή λοιπόν να ταυτίζουμε τους Έλληνες Βόρειοϋπηρώτες με τους Αλβανούς. Είναι ένα ελληνικό κομμάτι που κόπηκε το 1913 από τις μεγάλες δυνάμεις, ακροτηρίαζαν την πατρίδα μας και δώσαν τη Βόρειο Ήπειρο για να φτιάξουν τότε το νεοσύστατο κράτος Αλβανίας, όπως είναι ντροπή να μιλάμε για Ρωσοπόντιους. Είναι Έλληνες πόντιοι, οι οποίοι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου για να κρατήσουν τη συνείδησή τους, την ελληνικότητά τους, μετά από τις διώξεις που είχαν περάσει. Αν κανείς διαβάσει ιστορία, όταν περνάνε Βορειοϋπηρώτες ή Έλληνες πόντιοι, θα πρέπει να υποκλίνεται μπροστά τους για αυτά τα οποία τράβηξαν οι άνθρωποι αυτοί εκεί που βρίσκονταν. Γιατί εμάς που γεννιόμασταν στην ελεύθερη Ελλάδα, δεν μας κόστιζε τίποτα να είμαστε Έλληνες. Ρωτήστε πόσο τους κόστιζε αυτούς επί 45 χρόνια στη σκληρότερη δικτατορία που γνώρισε η Ευρώπη, στη σκληρή δικτατορία του Ενβέρ Χότζα, τους Έλληνες να λένε ότι είναι Έλληνες και να κρατάνε με πείσμα τον ελληνισμό, ή πόσο κόστισε στην Ήμβρο, στην Τένεδο, τους Έλληνες, ή πόσο τους κόστισε στις άλλες πατρίδες εκεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά. Κάποια στιγμή. Έτσι είναι. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε από τη Μόσχα, το ανέφερα και στην αρχή, την κυρία Ναταλία Νικολάου, η οποία είναι Ελληνορωσίδα, τρίτη γενιά Ελληνίδα, μεγαλωμένη, γεννημένη στη Μόσχα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Και αυτό μας είπε
πώς μιλούσαμε για την Ελλάδα και προσπαθούσαμε, και αυτό μας ανέλησε κιόλας, να βοηθήσουμε την σκλαβωμένη πατρίδα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ξεκίνησε η φιλική εταιρεία το 1814 από την Οδυσσό. Οι Έλληνες ευπατρίδες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία είχαν πιο ελεύθερο καθεστώς, όπως και στις μειαυτόνομες όπως είναι η Βλαχία και η Μολδαβία, και έτσι μπορέσαν και βοηθήσαν το κίνημα το οποίο ξεκίνησε από αυτούς και ανδρώθηκε στην Ελλάδα. Να δώσω χαιρετίσματα από το Τορόντο του Καναδά, από την κυρία Πάπα Δημητρίου. Χαίρετε σε όλους και ευλογημένα Χριστούγεννα. Από τον κύριο Καραγεωργόπουλο λέει θερμές ευχαριστίες σε όλους για τον εξαιρετικό πλούτο γνώσεων, τον οποίο είχαμε τη χαρά απόψε να γίνουμε κοινωνοί, μοναδικά παραστατικές αναφορές, δύσκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Και μία ερώτηση από τη Γερμανία, από την κυρία Παπαδοπούλου. Ποια η θέση των ομιλητών της Ελληνικής Επανάστασης στα σχολικά βιβλία? Φαντάζομαι αναφέρεται στο ότι δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στην Επανάσταση και γενικά στα εθνικά πρότυπα, στα νέα ελληνικά βιβλία. Κύριε Συρίγο, εσείς πρώτα. Υπάρχουν αναφορές, επειδή διαβάζω τα βιβλία της κόρης μου αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Υπάρχουν αναφορές και μάλιστα υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται πηγές, το οποίο mm-hmm. είναι πάρα πολύ καλό, διότι ακριβώς ανατρέχει σε αυτές τις πρωτογενείς πηγές. Το ερώτημα είναι βεβαίως πάντοτε αν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα διαχρονικό ερώτημα για την ελληνική παιδεία, δυστυχώς. Μήπως ότι είναι περιορισμένο. Ναι. Ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπατε σε σχέση με τις γενιές. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κιουλέκα. Διάβαζα ένα άρθρο που είχε γραφτεί το 1939 και αφορούσε στη γενιά του 40. Η γενιά του 40, αν είναι κάποια γενιά, δύο γενιές έχουν πολεμήσει επί 10 χρόνια. Η μία είναι η γενιά του 10, η οποία πολέμαγε ως το 22, από το 12 ως το 23, στο 22. Και η άλλη γενιά είναι η γενιά του 40, η οποία πολέμησε στην αρχή τους ξένους και μετά εμπλακήκαμε σε έναν αιματήριο εμφύλιο πόλεμο. Έγραφε λοιπόν η εφημερίδα, πρέπει να ήταν τα Αθηναϊκά Νέα, αν δεν κάνω λάθος, το αντίστοιχο από το κείμενο, όπου εξηγούσε για τη σημερινή νεολαία, την νεολαία του 1939, και έλεγε εμείς που περάσαμε μία αλμυρά έρημο με τα πόδια, που οργώσαμε όλα τα βουνά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, που πολεμήσαμε στα νησιά, βλέπουμε τα παιδιά μας, τα οποία λένε μόνο ποια είναι η επόμενη καινούργια ταινία που θα έρθει, πώς θα βρούνε καλύτερη δουλειά να κάνουν, ποιοι είναι οι καινούργιοι ευρωπαϊκοί χωροί, τέτοια πράγματα. Καμία λέει σχέση με εμάς. Είναι η γενιά η οποία αμέσως μετά πολέμαγε για άλλα 10 χρόνια. Επομένως, το αγώι ξεκινάει τον αγωγιάτη. Σε δεδομένες στιγμές υπάρχουν οι παραστάσεις, πιστεύω, υπάρχουν οι... Ξέρετε, η παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι και θέμα οικογενείας και θέμα κοινωνίας. Υπάρχουν όλα αυτά και θεωρώ ότι και πάλι, εάν χρειαστεί, θα κάνουμε το καθήκον μας. Το είδαμε στον Εύρο, το είπε ο κύριος Γιουλέκας, το βλέπουμε καθημερινά στα ακριτικά νησιά. Εγώ να σας πω κάτι. Πιο δυνατά έχω δει να χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος στα ακριτικά σημεία παρά τις μεγάλες πόλεις ή σε άλλες περιοχές μακριά από τα σύνορα. Εκεί βλέπεις την καρδιά της Ελλάδος. Ναι, αυτό φάνηκε τον Μάρτιο, το τρίμερο της Καρδάρας Δευτέρας, που οι ακρίτες του Εύρου αγκαλιάσανε το ελληνικό στρατό και τα σώματα ασφαλείας. Έχετε και οι δυο θερμά συγχαρητήρια, εξαιρετική συζήτηση, την οποία την απολαύσαμε, από τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, τον καθηγητή, τον οποίο τον έχουμε καλέσει αρκετές φορές και στην Κατερίνη. Είμαστε και εξαιρετικός φίλος. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ σας ξαναδείχνω έναν αγαπημένο πίνακα του Ηλία του Βριζάκη. Η Ελλάς ευγνωμονούσα. Κύριοι βουλευτές, αυτός ο πίνακας ήταν από το 1982 μέχρι το 2009. Για 27 τόσα χρόνια κοσμούσε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το 2009 κατέβηκε.
Εγώ στεναχωρήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ. Όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός, ήταν ο πίνακας πίσω. Ναι, νομίζω ξαναήρθε για λίγο. Πού βρίσκεται αυτός ο πίνακας? Γιατί ανήκουν όλοι οι πίνακες που είναι στο πρωθυπουργικό γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Προεδρικό Μέγαρο, ανήκουν στην Εθνική Πινακοθήκη. Αλλά σίγουρα τον θυμάμαι, ήταν πίσω από το γραφείο του Σαμαρά ως πρωθυπουργού, το 12-14. Τι πιο αντιπροσωπευτικός πίνακας από το η Ελλάς να ευγνωμονεί τα τέκνα τα οποία δώσαν τη ζωή τους, δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Φροντίστε παρακαλώ να τον βλέπουμε πιο συχνά από το να είναι σε κάποια αίθουσα της πινακοθήκης. Και να ξέρετε, επειδή αναφέρατε το Βριζάκι, κάποιες στιγμές όταν πήγαινα στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσω για κάποια θέματα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον προηγούμενο, τον κύριο Παυλόπουλο και άλλους, εκεί που υπάρχει η αίθουσα αναμονής, περιμένει κανείς μέχρι να τον οδηγήσουν έτσι στο γραφείο του Προέδρου, υπάρχουν κάποιοι πίνακες, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει ένας εκπληκτικός πίνακας του Βριζάκη από την Ελληνική Επανάσταση, όπου είναι δύο επαναστάτες Έλληνες, ο ένας σκοτωμένος στο πλάι και ο άλλος κρατάει την πιστόλα, πολύ γνωστός πίνακας, τον έχουμε δει, και είναι εκεί μέσα, ακριβώς που περιμένει κανείς, για να πάει να δει τον πρώτο πολίτη ή την πρώτη πολίτη σήμερα της χώρας. Επειδή μιλήσαμε για τον Βριζάκη. Ναι. Αν μου επιτρέπετε επίσης ένα άλλο σχόλιο, επειδή αναφερθήκαμε και στον Ιερό Λόχο, που όντως ήταν ο ανθός της ελληνικής νεολαίας, υπάρχει μνημείο του Ιερού Λόχου στο πεδίο του Άρεως. Τα σχέδιά του τα έχει κάνει ο αρχιτέκτονας Σταμάτης Κλεάνθης, που είναι περισσότερο γνωστός ως ο άνθρωπος που έφτιαξε το πρώτο σχέδιο της Αθήνας. Εκείνο το οποίο δεν είναι γνωστό στον κόσμο είναι ότι ο Κλεάνθης ήταν ιερολοχήτης. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάτι, να θέλετε να προσθέσετε, κύριε Συρίγο, κύριε Γιουλέκα, θα κλείσουμε με την ανακοίνωση για την επόμενη εκδήλωσή μας, η οποία, συν Θεώ, θα είναι στις 11 Ιανουαρίου του 2021. Ήταν προγραμματισμένο όλες αυτές οι εκδηλώσεις 2 χρόνια πριν. Θα ερχόταν ο πατήρ Γεώργιος με τον Κώστα Χολέβα, ο Μεταλλινός. Μας έφυγε τώρα αυτές τις μέρες, κλείνουμε χρόνο από την κοίμησή του, οπότε μένει μόνος του ο κύριος Χολέβας, αλλά θα κάνει αφιέρωμα στον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, και το θέμα θα είναι ψηλαφώντας το 1821. Κύριε Γκιουλέκα, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θα κλείσουμε με το σήμα της Σχολής Γονέων και σας καληνυχτούμε. Καλή σας νύχτα.